Ένα νέο επιθετικό είδος ψαριού εντόπισαν επαγγελματίες αλλοί στην Ιερά Πέτρα, που τώρα περιμένουν απαντήσεις από τους επιστήμονες, καθώς κανένας δεν μπόρεσε να το αναγνωρίσει ούτε και να προσδιορίσει την προέλευσή του, αφού για πρώτη φορά πιάνεται στα δίχτυα τους. Και ένα καινούριο ψάρι εδώ, το οποίο το βγάλει φωτογραφία, το πιάσαμε εδώ στο λιμάνι μέσα με το. Τι είναι, ξέρετε? Ξέρω τι ψάρι είναι. Εγώ δεν και ξέρω. Τι θα το κάνετε τώρα αυτό? Εγώ το έχω εκεί ζωντανό, μήπως έρθω να το πάνω από το ιδρύο. Κανείς δεν έχει δείξει να δείχνει το ψάρι παχάμι. Το... Πάνω έχει σαβεντούζα, έχει να... στην κεφαλή τα πάνω. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Πάντως είναι πολύ ζωηρό ψάρι. Είναι όπως το γαλαίο. Μοιάζει με το, μοιάζει με το γαλαίο. Το πιάνω και μου επιτίθεται. Όπως λένε οι ψαράδες, συχνά πλέον βρίσκουν άγνωστα για την περιοχή μας είδη ψαριών, τα οποία περνούν στη Μεσόγειο και μέσω της διόρυγας του Σουέζ, όπως τα λεοντόψαρα και οι τρομπέτες. Γεμάτο είναι. Μπαρμπούνια καινούρια έχουν έρθει. Έχουν έρθει οι ζαργάνες, όπως λένε και αυτές οι τρομπέτες. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και το περιστατικό ζαργάνας που πιάστηκε στο Αγκίστρι Ερασιτέχνη Ψαρά έξω από το λιμάνι της Ιεράπετρας. Χτες το βράδυ πήγα για ψάρεμα, είχα κάποιο χρόνο ελεύθερο και έπιασα τη ζαργάνα στο Αγκίστρι. Το έφερα στο σπίτι να το φάμε φρέσκο το ψαράκι που μας αρέσει. Η χαρά του όμως δεν κράτησε για πολύ, αφού όταν καθάρισε το ψάρι, διαπίστωσε ότι το στομάχι του ήταν γεμάτο μικρούς λαγοκέφαλους. Άνοιξα την κοιλιά της και παρατήρησα ότι μέσα στην κοιλιά της είχε πολλά λαγόψαρα. Μικρά. Ενός πόντου, δύο πόντων. Το δίλημα ήταν τώρα το μαγειρεύουμε ή όχι? Βεβαίως, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε αν έχει περάσει τοξικότητα μέσα στο ψάρι. Πήρα τηλέφωνο το λιμενικό. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε αν είναι τοξικό το ίδιο το ψάρι και πήρα τηλέφωνο τον κτηνίατρο, μου είπε να το αφήσω στο ψυγείο, να το καταψύξω και να το πάω σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται στην Κρήτη με τους επιστήμονες να μην έχουν εντοπίσει κάποιο είδος ψαριού που θα μπορούσε να μειώσει τον πληθυσμό του λαγοκέφαλου. Είναι το δεύτερο ανάλογο περιστατικό που σαν υπηρεσία έχουμε συναντήσει στην Κρήτη. Οι επιστήμονες που ερευνούν το θέμα απάντησαν κατηγορηματικά ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί εκείνο το είδος ψαριού που μπορεί να αποτελέσει τον θηρευτή του λαγοκέφαλου και να μειώσει τον πληθυσμό του από τις θάλασσές μας. Όταν είναι πολλά και πεινάνε. Το ένα λαγό ψάρο τρώει το άλλο που είναι στο δίχτυ. Αλλά έχει και ψάρια που τρώνε το γόνο. Έχουμε βρει γόνο μέσα στις κοιλιές των ψαριού αυτών, στον τορνά μέσα και στη ζαργάνα. Έχουμε δει. Αλλά για άλλα ψάρια δεν έχουμε δει να έχουν γόνο μέσα. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, άλλο να το λέμε και άλλο να το δούμε. Είναι εκατομμύρια μέσα στο νερό. Ο λαγοκέφαλος προκαλεί ανυπολόγιστη καταστροφή στην αλία του νησιού, αφού όχι μόνο τρώει τα ψάρια που πιάνουν οι επαγγελματίες, αλλά σχίζει και τα δίχτυα των ψαράδων. Δεν μειώνεται καθόλου. Αυξάνεται καθημερινώς. Εμείς ναι. Βάναμε μία καλάδα τα δίχτυα και δεν βάναμε πια δίχτυα πολλά. Δεν μπορούμε. Βγάναμε φέρει 10 και τα μπαρμπούνια και μας τρώνε άλλα τόσα. Γιατί τρώνε, ως επιτοπλίστε, τα εγκλωβισμένα ψάρια που είναι στα δίχτυα.